Ένα σύντομο διάλογο με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη, το βουλευτή και το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλωσορίσατε, κύριε. Ξεκινώ. Έχουμε 10 λεπτά, πρέπει να σας το πω εξ αρχής. Επομένως, θα συνομιλήσω με τον καθένα σας για 2-3 λεπτά. Είμαι εκπαιδευμένος όμως, κατά τεκμήριο. Ναι. Βραχυλογικά. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε το διάλογο σε πλάτος. Κύριε Βορύδη, ξεκινώ από εσάς. Το μήνυμα της χθεσινής ψηφοφορίας είναι ο κυβερνητικός ανασχηματισμός, είναι η αλλαγή προσώπων ή η αλλαγή πολιτικής σε κάποια από τα κρίσιμα προβλήματα στα οποία μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να δώσει πιστικές απαντήσεις. Βραχυλογικά, πρώτη, σημαντική διαφορά από τον δεύτερο, σημαντικότατη απώλεια ψήφων. Άρα, μήνυμα το οποίο είναι ηχηρό και έχει ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, και θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στη φάση της επεξεργασίας του μηνύματος, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Πολύ γρήγορα μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα που λένε πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας, την ταχύτητά μας, την αντιμετώπιση στα προβλήματα και επίσης μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές για τις οποίες έχουμε σκέψεις, επεξεργαζόμαστε σκέψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Κάποιοι λένε ότι αυτή είναι η τελευταία σας πολιτική ευκαιρία, ότι δηλαδή το 28% είναι το καμπανάκι του τελευταίου γύρου που μπορεί να διαρκεί 3 χρόνια, αλλά να αποδράστω στο τέλος της τριετίας υπάρχουν κάλπες. Ούτως ή άλλως, ισχυρό μήνυμα. Επομένως, δεν το υποτιμούμε καθόλου. Οφείλω να το διευκρινίσω αυτό. Το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά ταυτόχρονα εκτιμούμε και το εξής, ότι οι ψηφοφόροι μας δεν μετακινήθηκαν σε άλλους χώρους. Είναι στην αποχή. Δεν είναι απολύτως ακριβές αυτό. Πριν εδώ ο κύριος Γεράκης μας είπε ότι ένα 13% ψηφοφόρων σας πήγε προς τα δεξιά και ένα 15% προς τα αριστερά. Το είδα σε αυτό στον κύριο Γεράκη, να πω την αλήθεια, δεν αμφισβητώ την αναλύσή του. Προφανώς έχει ενδιαφέρον και θα τη διαβάσουμε και θα τη μελετήσουμε. Εγώ έτσι όπως κοιτάω τους αριθμούς, τι βλέπω. Η Νέα Δημοκρατία χάνει 990.000 ψήφους από τον Ιούνιο του 2023, 730.000 ψήφους από τις ευρωεκλογές. Του 19. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Και ένα 200 από τον Μάιο. Και ένα 200 από τον Μάιο, σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει σε απόλυτες τιμές ψηφοφόρων, άρα δεν πάνε εκεί. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει σε ποσοστό, άρα χάνει σε απόλυτες τιμές ψηφοφόρων. Λιγότερο, χάνει λιγότερο. Χάνει λιγότερο, αλλά χάνει. Ναι. Δεν είναι όλοι χάσαμε από την αποχή. Όλοι έχουμε χάσει από την αποχή, έτσι. Άρα, ποιοι ανεβαίνουν. Ανεβαίνει η ελληνική λύση, αλλά κυρίως με εσωτερική αύξηση μέσα σε αυτούς που ψηφίζουν εντός εισαγωγικών δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει ένας μικρός αριθμός που μετακινείται, αλλά μικρός, μιλάμε τώρα για 30-40.000 ψηφοφόρους, προς τα δεξιά στο σύνολο του 1 εκατομμυρίου. Άρα τι λέω λοιπόν, ότι ο μεγάλος κορμός των ψηφοφόρων μας δεν αλλάζει κομματική επιλογή, ηχηρό μήνυμα, δεν σας ψήφισα, είτε γιατί θεώρησα την ψήφο χαλαρή, είτε γιατί έχω και παράπονα. Τα παράπονα λοιπόν και το μήνυμα αυτό λαμβάνεται, και γι' αυτό και λέω ότι θέλει διορθωτικές κινήσεις στην πολιτική. Κύριε Παπά, έρχομαι σε εσάς. Εδώ παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα. Τον δικό σας πρόεδρο τον είδα στις δηλώσεις χθες να μιλά σαν να κέρδισε τις εκλογές. Δεν άκουσα μια λέξη αυτοκριτικής, ενώ και τα ποσοστά σας είναι μειωμένα, ναι, και η απόλυτη ερμηνεία. Είναι προφανές ότι θα θέλαμε μεγαλύτερα ποσοστά. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι ξεκινήσαμε από τις αρχές του χρόνου σε ποσοστά 9, 9,5 και 10% στις δημοσκοπήσεις. Κατοχυρώσαμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ελεύθερη πτώση. Ναι, αλλά βάζατε στόχο το 17,8% του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως και δεν τον πιάσαμε. Δεν κρυβόμαστε. Και ο Στέφανος Κασελάκης έλεγε θα βάλω το 2 μπροστά και θα κάνω ανατροπή. Είναι σαφές ότι δεν τον πιάσαμε το στόχο. Τώρα, το μείζον πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση κυβερνώντος κόμματος στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Είμαστε 1 χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές και η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 μονάδες. Από ό,τι έχω καταλάβει, το μήνυμα δεν ελήφθη. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ναι, θα μειώσουμε έμεσους φόρους. Τώρα που το τεκμηρίωσε η αντιπολίτευση και η διεθνής εμπειρία απέδειξε ότι εάν μειωθούν οι έμεσοι φόροι, μπορεί να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θα κάνουμε μια κίνηση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μαθαίνουμε για ένα σχηματισμό που θα αφορά μόνο πρόσωπα. Τώρα για να έρθω και στα δικά μας. Εμείς πρέπει
να αξιολογήσουμε το μήνυμα της κάλπης. Σας άκουσα το πρωί, νομίζω στα παραπολιτικά, στο ραδιοφωνικό σταθμό, να τάσεστε ευνοϊκά, θετικά, απέναντι στο ενδεχόμενο να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την ανασύνθεση του λεγόμενου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Κοιτάξτε, τα προγράμματα των κομμάτων παραμένουν είναι προγράμματα... Είναι αυτό. Ή το λέτε για να το λέτε, γιατί το ρωτώ, γιατί φαίνεται ότι οι εγωισμοί των αρχηγών, και μιλώ και για τον κύριο Κασελάκη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, τους οδήγησαν σε σφοδρές προεκλογικές κόντρες. Μπορούν αυτές να τις υπερβούν και να καθίσουν στο τραπέζι? Η περίοδος προεκλογική είναι περίοδος ανταγωνισμών μεταξύ των κομμάτων. Οπότε θα είναι μοιραίο να ακούγονται και πράγματα τα οποία υπηρετούν τις ανάγκες της εκλογικής. Από εκεί και πέρα, το μείζον ζήτημα για μας είναι να λυθεί η πολιτική εξίσωση, η οποία θα καταστήσει το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει εφαρμόσιμο. Εκεί λοιπόν επάνω, νομίζω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν έναν δημιουργικό διάλογο, ο οποίος να έχει στόχο και την εκλογική συμπόρευση. Κύριε Μάντζο, έρχομαι σε εσάς. Το ποσοστό σας είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο. Στα δεκαδικά δηλαδή παίζει αυτή η διαφορά. Είπα αστειευόμενος νωρίτερα ότι αν με αυτό το ρυθμό ανεβάζετε τα ποσοστά σας, θα σας δούμε κυβέρνηση σε καμιά σαρανταριά χρόνια. Άκουσα, δεν πρόλαβα να κάνω τον υπολογισμό για να σας διαψεύσω ή να σας επιβεβαιώσω. Το λέω αστειευόμενος, όμως είναι προφανές ότι ο στόχος σας που ήταν να προσπεράσετε το ΣΥΡΙΖΑ και να έχετε μία ενίσχυση που να δείχνει τάση δεν επιτεύχθηκε. Ναι, ασφαλώς. Και επίσης δεν άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μια λέξη γι' αυτό. Όχι, νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν σε πολύ διαφορετικό ύφος και πάντως περιεχόμενο σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη ή άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά ας τα πάρουμε όλα από τη σειρά. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω από το μεγάλο μήνυμα της χθεσινής κάλπης. Είναι η καταβαράθρωση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η πιστοποίηση πια με όρους εκλογικούς του ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει αγανάκτηση στο εκλογικό σώμα. Το 41%, το δόγμα του 41% τελείωσε χθες. Και μάλιστα, ξέρετε, υπάρχει κάτι ακόμα που δεν το συζητούμε. Υπάρχει η διάψευση του διλήμματος σταθερότητα ή περιπέτεια. Δεν τσίμπησε το εκλογικό σώμα σε αυτό το δίλημα. Όπως επίσης θυμάμαι τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι εγώ είμαι το πρόσωπό μου, το όνομά μου είναι σε κάθε ψηφοδέλτιο. Άρα υπάρχει προσωπική αποδοκιμασία. Φαίνεται εσείς να μπαίνετε σε περιπέτειες, γιατί ακούω βουλευτές σας να θέτουν και θέμα ηγεσίας. Πρέπει να ξεκινούμε από την κυρία Γιαννακοπούλου, για παράδειγμα. Από την αρχή του εκλογικού αποτελέσματος και να κρίνουμε όταν έχουμε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο ιτάται κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό του, να το αναλύουμε και να το τοποθετούμε στη σωστή του βάση. Τώρα, αλλά ερχόμαστε σε εμάς. Προφανώς υπάρχει μήνυμα και για την αντιπολίτευση. Προφανές είναι ότι θα θέλαμε πολλά περισσότερα. Θα θέλαμε να είμαστε στη δεύτερη θέση, όχι για να είμαστε στη δεύτερη θέση. Το είχαμε πει ότι είναι εφαλτήριο για την προσπάθεια που κάνουμε για τις εθνικές εκλογές. Μα χάνει ένα εκατομμύριο ψήφους η Νέα Δημοκρατία και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης αντί να ενισχύονται. Πρέπει να δούμε, ακριβώς, πρέπει να δούμε λοιπόν και τα ποιοτικά ποσοτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά και διαφορά ψήφων ανάμεσα στην Αθήνα, την Αττική και την περιφέρεια. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Το κόμμα του Πασόκ ήταν πάντα ένα κόμμα μαζών και φαίνεται ότι οι μάζες και τα κινήματα που είναι κυρίως στην Αττική, δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε ακόμα. Κάνουμε και την κριτική μας και την αυτοκριτική μας σε σχέση με το τι κάνουμε στην Αττική. Σας προσφέρασε ένα ποιοτικό και το χαρακτηριστικό. Πράγματι, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό επίσης είναι το ότι. Καλό ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από τις αυξήσεις που έχουμε, τις οποίες αναφέρατε, και ότι έχουμε και δύο νόμους πράσινους στο χάρτη, που είναι πολύ σημαντικό μετά από 12 χρόνια, έχουμε σύμφωνα με τα exit polls το μεγαλύτερο ποσοστό στο κέντρο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απαντά σε ένα επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς είμαστε οι δήθεν αντιμεταρρυθμιστές. Άρα δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα προσανατολισμού του κινήματος όσον αφορά στις προτάσεις του. Δεν είναι αντιμεταρρυθμιστικό, είναι και ελκυστικό προς το κέντρο. Και κλείνω με το επόμενο βήμα. Θέμα ηγεσίας υπάρχει ή όχι? Για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα όργανα τα οποία θα συγκληθούν άμεσα τις επόμενες ημέρες να το συζητήσουμε. Στα όργανα αυτά, πρέπει στο δημιουργικό, και κλείνω, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς, προφανές είναι και το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας, σαν ύποπτο χρόνο, προεκλογικά, ότι πρέπει να ανοίξουν συζητήσεις για πρωτοβουλίες, για να γίνει ξανά ισχυρή η προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και εκεί θα δούμε και πώς έκανε ανταγωνισμό προεκλογικό ο καθένας, αν ήταν θεμητός, αν ήταν αθέμητος. Σε κάθε περίπτωση, με όρους και, αν θέλετε, ένα διάλογο λέτε αρχών και αξιών. Λοιπόν, ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Ξέρετε, όσο όμως μια πολιτική διαδικασία, όχι συγκόλησης, αλλά πραγματική συζήτηση πάνω στη βάση αρχών και αξιών. Μόνο μία φράση, επειδή δεχτήκατε κριτική. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε. Πάντως, να κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία επίσης είναι μπροστά, να συνεννοηθούμε. Double score.
Καλά, αν γίνονται εκλογές σε κανένα μήνα θα πέφτουν κι άλλο όμως. Καλά. Τι καλά. Να περάσει ο μήνας. Να περάσει και επίσης να κάνουμε κάποια στιγμή σε βουλευτικές εκλογές. Ίσα που σας πρόλαβες το 27 Ιουνίου. Μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης. Τώρα το να επέρεστε. Ένα χρόνο μετά το 41. 30% είναι μέσα σε ένα. Ένα χρόνο μετά το 41. Εγώ είμαι ευχαριστημένος αν είστε ευχαριστημένοι. Δεν με πειράζει. Ποιος το είπε αυτό? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Εάν είστε ευχαριστημένοι που σας ρίχνουμε 100% και που το άφρισμά σας είναι μικρότερο από το δικό μας. Τώρα μην παραβιάζουμε και στοιχειώδης μαθηματικής. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι οκ. Παιδιά, να συνεχίσουμε όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Με 13 μονάδες τόσο κοιμάστε ήσυχος, με εντυπωσιάζετε. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι ευτυχείς. Ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ πολύ.